Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα στην όμορφη Νάξο. Πάμε. Αυτή που ήταν το κεφτέλες. Θέλω μου γραβιέρα, πες κάποιον να μας στείλει. Α, θα μπούμε στο Δημήτρη Καπούνη, τον πρώτο του Α, και λίγες πατατούλες για τα παιδιά. Εντάξει, okay. Και λίγες σελίτσες. Χορταράκια έχεις, είδα την προηγούμενη εβδομάδα ανέβασες κάποια. Μου στείλανε από τη Μυτιλίνη. Α, να τα είδες, βολεύεσαι. Και ωραία, μια Μυτιλίνη, μια Νάξο. Κοτόπουλο παναρισμένο. Καμιά σαναγρίδα πες το, άμα πιάσουν. Και πατατούλες και στο ράδι. Στο ακριβό το γούστο. Και φυσικά λάδι. Οι πατατοκεφτέδες είναι τοπική συνταγή, δηλαδή την κάνετε. Τη φέραμε στα μέτρα μας, γιατί κάναμε μια συνταγή με πατατοκεφτέδες και γραβιέρα Νάξο. Αυτά είναι. Όχι, είναι αξιώτικη συνταγή, όχι παπανοτέλης. Πάμε να τη δούμε. Την έχετε κάνει και σε ένα πολύ ωραίο σημείο εκεί στο λιμάνι της Νάξου και να μας ανοίξει την όρεξη. Γιατί χθες τέτοια ώρα είχαμε φάει και 10 σουβλάκια, μη σου πω, και σήμερα με ένα καφεδάκι την έχουμε βγάλει. 30, μη σου πω. Καλή σας ημέρα. Είτε το καταλάβατε είτε όχι, είμαι στην πατρίδα μου, στην όμορφη Νάξο. Και μαζί με τον Νίκο τον Καπύρη, καλημέρα Βασιλή, θα σας φτιάξουμε μια όμορφη παραδοσιακή συνταγή με προϊόντα από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Δύο είναι τα προϊόντα που είναι σήματα κατά τεθέντα του νησιού και είναι άλλα από την πατάτα και τη γραβιέρα Νάξου. Τι συνταγή θα κάνουμε? Θα κάνουμε πατατοκεφτέδες με γραβιέρα Νάξου. Δώστε τα υλικά που θα χρειαστούμε. Ένα κιλό πατάτες βρασμένες, καθαρισμένες, που τις έχουμε αφήσει να κρυώσουν. Θα χρειαστούμε 4 αυγά, 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 γραμμάρια γραβιέρα Νάξου, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι. Η συνταγή είναι εύκολη και η διαδικασία απλή. Έχουμε τις πατάτες καθαρισμένες και βρασμένες, τις οποίες βάζουμε σε μία μπασίνα και τσιλιώνουμε με ένα πιρούνι σαν να κάνουμε πουρέ. Προσθέτουμε τη γραβιέρα Νάξου. Βάζουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι με το μαϊντανό μας. Προσθέτουμε τα αυγά. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Στο τέλος προσθέτουμε το αλεύρι για να γίνει ένας σφιχτός χυλός. Έχουμε αφήσει το μείγμα στο ψυγείο για πόση ώρα? 2 ώρες. 1-2 ώρες για να δέσουν όλα τα υλικά μαζί, δηλαδή να έχει πιο έντονες γεύσεις και να είναι και πιο δεμένο αυτό, πιο σφιχτό, να το πούμε απλά για να καταλαβαίνετε και στο σπίτι. Και πάμε στο τελευταίο, στο πιο ροστάδι, στο τηγάνισμα. Ουσία ένα 2 λεπτάκια από την κάθε πλευρά θέλουνε. Ίσα μόλις θα δούμε και πάρουν χρώμα. Χρώμα τα βγάζουμε. Νίκο, τους βγάζουμε, σβήνουμε τη φωτιά. Σβήνουμε τη φωτιά. Τους βγάζουμε από την γάνη και τους βάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί, έτσι. Για να απορροφήσει τα λάδια. Βέβαια. Νίκο, όμως, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Στα ματίνα μου ήρθε αυτή η δύσκολη στιγμή να δοκιμάσω αυτό το υπέροχο φαΐ. Πατατοκεφτέδες με πατάτες και γραβιέρα Νάξου. Στα ποθήτα νησιά σου. Δεν σε είδα να δυσκολεύεσαι ιδιαίτερα. Παιδιά, για τη δουλειά κάνω τα πάντα. Δοκιμάζω τις φαγητά. Εδώ κολλάει αυτό που λένε. Έφαγα 5-6 δεκαδόκια. Μας έφτιαξες πρωί-πρωί. Πάντως, παιδιά, λέω, στα νησάκια όλα, στα περισσότερα νησιά της Ελλάδος, όλα αυτά τα μεζεδάκια, η αδερφή μου, όλα αυτά τα μεζεδάκια που κάνουν τα παραδοσιακά με τα τοπικά προϊόντα, είναι να πας εκεί καλοκαίρι και να μην φύγεις. Ξέρεις γιατί είναι τρομερά, και γιατί χειμώνα, είναι πάει τα προϊόντα, ναι, στον κάθε τόπο διαφορετικά και αγνά. Ναι. Παιδιά, και στην Νάξο οι άνθρωποι έχουν και καλές πρώτες ύλες, δηλαδή τις γραβιέρες τους, τα περισσότερα νησιά, τα δικά τους, τα λαχανικά, τα μποστάνια, τα κρεατάκια τους, δηλαδή δοκιμάζεις και το λαχανικό, η ντομάτα μυρίζει ντομάτα, δεν μυρίζει πλαστικό. Έχει το δικό του χαρακτηριστικό. Αν το καλοκαίρι αλλάξεις 3 τόπους, παίρνεις από 5 κιλά στον κάθε τόπο διαφορετικά, με διαφορετική θερμίδα. Εμένα ο Θεός να με συγχωρέσει, τα αυγουλάκια που μου στείλανε από τη Μυτιλίνη ο φίλος μου ο Άκης,
Του στέλνω και την καλημέρα μου γιατί μας βλέπει. Το έβρασα και ήταν άλλο χρώμα ο κρόκος, ρε παιδιά. Και εμένα μου δώσανε την καρδίτσα. Παίρνω από τη βιολογική καλλιέργεια από το σούπερ μάρκετ, τα καλής ποιότητας αυγά για τα παιδιά. Ήτανε... Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Εκτροφή θα την πεις. Εμένα μου δώσανε κάτι αυγά από την καρδίτσα, που ο κρόκος ήταν κίτρινος και δίκροκα. Ναι. Δίκροκα. Ναι. Δίκροκα δεν τι μου. Τι ωραία, τύχη είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, μάλιστα. Δύο κρόκοι σε την τιμή του ενός αυτού. Όχι, παιδί, αυτή είναι η οικονομία. Έτσι έπεσε έξω η ελληνική οικονομία. Τι να σου κάνει και ο Τσίπρας μετά. Τα φιλιά μας στην όμορφη Νάξο. Τι καιρό κάνει αυτές τις μέρες, έχει ήλιο? Όχι. Έχει λίγο συννεφιά. Ναι, έχει συννεφιά και... Μάλιστα. Ταιριάζει με τον βίντεο, σωστά. Τα φιλιά μας.